Υψηλή τάσεω φαίνεται ότι είναι τα προβλήματα στην αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Η εκπομπή πρωτοσέλιδο έφερε στο φω στοιχεία που καταδεικνύουν την ύπαρξη κακοδιαχείρηση στου κόλπου τη αρχή. Ανεξέλεκτε δαπάνε, υπεράριθμε προαγωγέ, δυσθεώρητη μισθή, πανάκριβε υπερορίε και παχυλά επιδόματα συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ προκλητική οικονομική πολιτική από την αρχή ηλεκτρισμού Κύπρου. Θεωρούσαμε ότι η αρχή βρισκόταν σε ένα δρόμο εξυγίανση. Αυτό μας λέχθηκε κατά κόρον στην Επιτροπή Εμπορίου όταν συζητούσαμε τα θέματα τη ΑΕΚ ότι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για μείωση των, ε, των κόστων, για μείωση των εξόδων, για μείωση διαφόρων ε, επιδομάτων και άλλων αριθμών για να καταστήσουν την ΑΕΚ βιώσιμη. Η έκθεση της Γενικής Ελέκτριας που παραδόθηκε στον πρόεδρο τον Ιούνιο του 2012 υποδείκνει από τότε τι έπρεπε να είχε γίνει. Έσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι στην έκθεσή της αναφέρεται ότι οι ιδιώτες ελεκτές της ΑΕΚ εξέφρασαν αμφιβολίες κατά πόσον η αρχή μπορεί να θεωρηθεί δρόσα οικονομική επιχείρηση. Την ίδια στιγμή ανίσπρακτοι λογαριασμοί της αρχής ανέρχονται περίπου στα 157 εκατομμύρια ευρώ. Από τη μια έτσι ώστε να συνεχίσει αυτόν τον κοινωνικό έργο το οποίο Σύμφωνε. επιτελεί. Εκεί και όπου χρειάζεται νοικοκύρεμα πρέπει να νοικοκυρευτεί. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ακόμη τα παχυλά επιδόματα καθώ επίση οι υπεράριθμε προαγωγέ που πραγματοποιήθηκαν μεσούση τη οικονομική κρίση. Εάν μέσα στην καρδιά τη κρίση γινόντουσαν υπεράριθμε προαγωγέ εντελώ αδικαιολόγητε, χωρί καμιά σειρά και συνέπεια, κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Αυτό είναι εντελώ απαράδεκτο. Όλα τα ζητήματα που αφορούν στον εξορθολογισμό των δαπανών τη Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αναμένεται ότι θα απασχολήσουν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου στο Προσεχές μέλλον.